Αγαπητοί μου αδελφοί, η ώρα έχει τεράσει, αλλά η αγάπη για το Λόγο του Θεού μας κάνει να πούμε δύο λόγια στη δική σας αγάπη. Αυτά που έλεγαν οι Άγιοι Γέροντες, προκάτοχοι μας, οι Άγιοι προκάτοχοι μας. Συνήθως, οι άρχοντες, οι υποψήφοι πρωθυπουργοί, άρχοντες του πρώτου και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, όταν είναι υποψήφοι και όταν εκδίδουν διαγγέλματα ως άρχοντες, τάζουν στο λαό παράδεισο. Τάζουν ότι θα φάνε οι άνθρωποι με χρυσά κουτάλια για να τους πείσουν, να τους ακολουθήσουν. Ο Θεός μας όμως, ο Κύριος ημών Ιησού Χριστός, αντιθέτως, μιλώντας ξεκάθαρα και αληθινά, λέγει σε όσους θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, «Πώς της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθήτουν». Μας λέει λοιπόν ότι όσοι θέλουμε να τον ακολουθήσουμε, χρειάζεται να απαρνηθούμε τον εαυτό μας και να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και θα έλεγε κανείς, όταν λέει ο Θεός να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τι ζητάει, τι σημαίνει? Να παρατήσω τον εαυτό μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου? Όχι, δεν ζητάει αυτό. Ζητάει να απαρνηθούμε αυτό που λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, τον παλαιό άνθρωπο. Να απαρνηθούμε τις κακίες μας, τα μίση, τις ζήλες μας, τους εγωισμούς και τους ανταγωνισμούς μας, τις απιστίες μας απέναντι στο σύζυγο ή στη σύζυγο και όλες τις άλλες ταλαιπωρίες. Και μας ζητά επίσης να σηκώσουμε το σταυρό μας. Και ποιος είναι αυτός ο σταυρός? Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες μας, οι ασθένειές μας, ο θάνατος ενός προσφυλού μας προσώπου. Και μας καλεί να σηκώσουμε το σταυρό μας, γιατί πρώτος εκείνος σήκωσε το δικό του σταυρό για χάρη μας. Γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Τόση ήταν η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, για μας όλους, για τον καθένα μας ξεχωριστά, ώστε έστειλε τον Υιό του τον μονογενή να σαρκωθεί, να ταλαιπωρηθεί, να διωχθεί, να συκοφαντηθεί, να σταυρωθεί ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Ούτως ώστε όσοι θέλουν να πιστέψουν σε αυτόν, να μην χαθούν, αλλά να έχουν ζωή αιώνια. Και εδώ αν κοιτάξουμε προσκυνώντας την εικόνα του Αγίου Δαβίδ, του γέροντος, του τόσου θαυματουργού Αγίου, που είναι τόσο δίπλα στη ζωή των ανθρώπων, θα δούμε κρατάει ένα ηλιτάριο, όπως λέγεται, που εκεί γράφει «Ήτι στον κόσμο εμίσησε, ούτως τα σπαγίδας του εχθρού διέφυγε». Και όταν λέει «τον κόσμο εμίσησε», δεν εννοεί να μισήσουμε τους ανθρώπους, αλλά να μισήσουμε, να αποστραφούμε τον κόσμο της αμαρτίας, το φρόνημα του κόσμου. Και όταν αποστραφούμε αυτό τον κόσμο της αμαρτίας, τότε θα ξεφύγουμε από τις τόσες πολλές παγίδες του διαβόλου που είναι στρωμένες κάτω στη γη. Τις είδε ο Μέγας Αντώνιος, επέτρεψε ο Θεός και τις είδε τις παγίδες του διαβόλου που στείνει σε όλους μας. Και έφρυξε και είπε, άραγε, ποιος μπορεί να ξεφύγει
από αυτές τις παμπώνυρες παγίδες του διαβόλου, του αρχιτεχνίτη, του παμπώνυρου, του μισόπαρου, του μισάνθρωπου διαβόλου. Να δείτε τι ταλαιπωρία είχε προχθές μια κοπέλα 40 χρονών που ήρθε με τον πατέρα της και τα αδέρφια της μέσα στο κελάκι του Αγίου Ιακώβου. Χτύπαγε σαν να χτύπαγαν 10 βράκια τα πόδια της κάτω στη γη. Ο Κάλος γύρισε το κεφάλι της, γύρισαν τα πόδια της, τα χέρια της. Το βλέμμα της ήταν βλέμμα δαιμονικό. Και τι άκουσε, τι απήντησε στο ερώτημά του του Αγίου Αντωνίου, άραγε ποιος θα σωθεί. Άκουσε ουράνια φωνή που του είπε, μόνο αυτοί που έχουν ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση είναι που καίει το διάβολο και μπορούμε να ξεκλειστρήσουν από τις παγίδες. Και αν ξεκλειστρήσουν από τις παγίδες, θα σωθούμε, θα είμαστε στη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν ξεφύγουμε από αυτές τις παγίδες, τότε αλλή μονό μας, καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί, λέγανε άλλοι γέροντες, μας περιμένει η απώλεια, όμοι γέννητο, η κόλαση. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί θέλουμε μόνο τα δώρα του Θεού. Τον Θεό δεν τον θέλουμε όταν μας δίνει μια δοκιμασία, όταν δεν μας ικανοποιεί αυτό που εμείς κατά το δικό μας λογισμό θέλουμε και αρχίζουμε και βάζουμε το Θεό στο σκαμνί και αρχίζουμε γιατί εγώ να πάθω αυτό, γιατί εκείνη να έχει καλοπαντρευτεί, γιατί εκείνη να πάει διακοπές, γιατί εκείνη να έχει φίλες, γιατί εκείνος τούτο, γιατί ο άλλος το άλλο. Τι σε έγνω όμως νουν Κυρίου, ποιος ξέρει τι ο Θεός έχει στο μυαλό Του και πόσες φορές τα αποτελέσματα αυτά για τα οποία εμείς ρωτάμε το γιατί είναι αποτέλεσμα των δικών μας επιλογών στη ζωή μας. Η εμπιστοσύνη μας στο Θεό θα μας σώσει. Η ομολογία της πίστεώς μας σε Αυτόν θα μας βοηθήσει ώστε να μας ομολογήσει και εμάς ο Θεός ενώπιον των αγγέλων, ενώπιον του Θεού. Ο Άγιος Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος ότι έλεγε το εξής. Κάποτε ήταν μια μοναχή η οποία ήταν κατάκητη για πολλά χρόνια και παρακαλούσε το Θεό μέρα νύχτα. Σήκωσέ με Θεέ μου, κάνε με καλά, να μπορώ να πηγαίνω κι εγώ στην εκκλησία σαν τους άλλους ανθρώπους, να μπορώ να κοινωνώ κι εγώ σαν τους άλλους ανθρώπους. Και κάποτε όταν αποφάσισε να σηκωθεί και είδε ότι ο Θεός της έδωσε δύναμη, εκεί που έκανε τα πρώτα βήματα, σκόνταψε, έπεσε, χτύπησε, έσπασε το πόδι της. Θεέ, τι σου ζητούσα εγώ και τι μου έδωσες εσύ. Βλέπει το βράδυ στον ύπνο της τον Κύριό μας και της λέει, εγώ αυτούς που αγαπώ έτσι τους κάνω. Και η μοναχή απαντά, γι' αυτό δεν έχεις πολλούς οπαδούς. Εάν ήξεραν όμως, της είπε ο Κύριός μας, τι χάνουν, τότε κανένας δεν θα έφευγε από κοντά μου. Τι χάνουμε, αυτά που μας είπε ο Άγιος Απόστολος Παύλος όταν ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Τι είπε, είδε τα αγαθά, τα ουράνια αγαθά που ετοίμασε ο Θεός σε Αυτόν που Τον σέβονται, που Τον αγαπούν, που Τον ομολογούν σε αυτή τη ζωή και είπε, αγαθά που ο φθαλμός σου είδε και ους ουκ ήκουσε και καρδία ανθρώπου ουκ ανέβη, ίσα ετοίμασε ο Θεός της αγαπώσιν Αυτό. Αγαθά λέει που
μάτι δεν τα έχει δει ποτέ, αυτή δεν τα έχει ακούσει ποτέ. Και στην καρδιά του ανθρώπου δεν χωράνε όσα η αγάπη του Θεού έχει ετοιμάσει για τον άνθρωπο που αγάπησε τον Θεό. Ας τον αγαπήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε. Ας παραμερίσουμε τις μάταιες και προσωρινές αγάπες. Αυτές, αν προσφέρουν κάποια προσωρινή ευχαρίστηση, στο τέλος το τίμημα είναι πίκρα. Και ας σηκωθούμε. Ας κοιτάξουμε με τα μάτια της ψυχής μας τον εσταυρωμένο Κύριό μας, που αγκαλιά του είναι ανοιχτή να μας δεχτεί πάντοτε, και να τον ομολογούμε με τη ζωή μας, με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με όλο μας το είναι. Όπως τον ομολόγησε ο Άγιος Δαβίδ που είμαστε στο μοναστήρι, με όλη τη ζωή αφιέρωσε τη ζωή του στο Θεό και αγάπησε το Θεό και τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Και όταν συνελήφθη από τον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς και του ζητούσε ο Πασάς να αρνηθεί την πίστη του, εκείνος απαντούσε: «Και χίλια κομμάτια να με κάνεις Πασά μου, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Θεό δεν την αρνούμε». Να μιμηθούμε τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιάκωβο, που πολύ τον γνωρίσαμε, πήραμε την ευχή του, πήραμε τη συγχωρητική του ευχή, κοινωνήσαμε από τα χέρια του, όπως και από τον Άγιο Διάδοχό του, τον Άγιο Γέροντα Κύριο, που λέγανε ότι και στο παραστατό της πόρτας να μας κόψουν το κεφάλι, εμείς αυτά που παραλάβαμε, αυτή την πίστη μας στον αληθινό μας Θεό, αυτή την αγάπη μας για εκείνον και για τον άνθρωπο, δεν θα τα προδώσουμε. Γι' αυτό, αυτό ετήρησαν στη ζωή τους, ακολούθησαν τον Θεό με όλο τους το είναι, με την πάλη τους, ενδεχομένως με τις πτώσεις τους. Άνθρωποι ήταν κι αυτοί, σαν και εμάς, αδύναμοι, αλλά είχαν πίστη απλόνητη, εμπιστοσύνη απλόνητη στο Θεό. Δεν αμφέβαλαν, δεν άνοιγαν διάλογο με τον λογισμό της αμφιβολίας που παίρνει ο διάβολος, αλλά πίστευαν ακλόνητα ότι το χέρι του Θεού, του Θεού τους καθοδηγεί. Γι' αυτό και συνεχώς έχουμε μαρτυρίες που κατακλείζουν τη φωνή μας. Εδώ στα χέρια μου τώρα έχω ένα γραμματάκι του Βαγγέλη του Λάπατα, που αγαπάει τον Άγιο Δαβίδ πολύ, και από το, που είναι από το Άργος, και ο οποίος πέρα από τη δική του θαυματουργική επέμβαση που του έκανε ο Άγιος Δαβίδ στη ζωή του, μας γράφει τα εξής. «Προς δόξαν του Αγίου Τριαδικού Θεό μας σας γράφω δύο άμεσα θαυμαστά γεγονότα που έγιναν στην ίδια κοπέλα. Τα οποία έχουν να κάνουν αυτά τα θαύματα με τις εικονίτσες και με τα λαδάκια των οσίων Δαβίδ, Ιακώβου και του Αγίου Γέροντος Κυρίου. Η Χρύσα Ντεβέ, 24 ετών, νέοι άνθρωποι. Μαθηματικός από το Άργος, έψαχνε ώστε να βρει παιδάκια για να τους κάνει ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Σε μια συνάντησή της με ένα γνωστό, της έδωσε εικονίτσες των οσίων Δαβίδ, Ιακώβου και του Αγίου Γέροντος Κυρίου. Μέσα σε δύο μέρες από τη στιγμή που έλαβε τις εικονίτσες των οσίων και τους παρακάλεσε, όπως το ομολογεί και η ίδια, την έπαιρναν τόσα πολλά τηλέφωνα για να κάνει μαθήματα, που δεν ήξερε πού να τα χωρέσει όλα αυτά τα παιδάκια». Βλέπετε, στην καθημερινή ζωή. Η Χρύσα, επίσης, λόγω της υπερπροσπάθειας στην εκγύμναση του σώματός της, δεν πρόσεγε καθόλου με τη διατροφή της και την ενυδάτωση του οργανισμού της. Την 5η, 9 Σεπτεμβρίου, της φρίστηκε το μπράτσο του δεξιού χεριού της τόσο πολύ, που ένιωθε πως θα της σχιζόταν το δέρμα. Την ίδια μέρα πήγε στο νοσοκομείο, αλλά αδυνατούσαν οι γιατροί να βρουν τι είχε. Την επόμενη μέρα, Παρασκευή 19, είχε πριστεί περισσότερο το χέρι, μέχρι και τον αγώνα της την πονούσε πολύ, δυσκολευόταν στις κινήσεις της και ένιωθε πως την έκαιγε. Πήγε και πάλι στο νοσοκομείο.
και μετά από εξετάσεις της βρήκαν πως είχε ραβδομιόλωση και τα ένζημα στο σηκώτη ήταν πάνω από 2.500. Τιμή πολύ παραπάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, τα οποία είναι κοντά στο 40. Αφού τις έβαλαν 2 λίτρα ορό, έπεσαν λίγο κοντά στα 1.900, αλλά και πάλι ήταν πολύ ψηλά. Το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου, ήταν πολύ κουρασμένη, πονούσε και το πρίξιμο ήταν το ίδιο μεγάλο. Συναντήθηκε με μια γνωστή της, που της έδωσε λαδάκια από τους Σωσίους και το ίδιο βράδυ έβαλε στο κλεισμένο χέρι της. Την άλλη μέρα, Κυριακή, το πρωί, όταν ξημέρωσε, διαπίστωσε πως το πρίξιμο είχε λατωθεί όπως και η πόνη. Το βράδυ όμως οι πόνοι έγιναν και πάλι δυνατοί και την έπιασε πόνος και στο στομάχι της. Έβαλε πάλι από τα λαδάκια και ύστερα από λίγο αμέσως ηρέμησαν όλοι οι πόνοι. Τη Δευτέρα ήταν πολύ καλύτερα. Την Τρίτη είχε υποχωρήσει αρκετά το πρίξιμο. Χθες, Τετάρτη, 15 Νάτου, δεν είχε καθόλου πρίξιμο και οι τιμές στα ένσημα του σκοτιού είχαν κατέβει πολύ αισθητά. Πλέον βάζει από τα λαδάκια κάθε μέρα και τα έχει πάντα μαζί της, σαν φυλακτό, γιατί νιώθει, όπως η ίδια ομολογεί, ασφάλεια. Όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, γράφει εδώ ο Βαγγέλης, ζει Κύριος ο Θεός. Όπως έλεγε και ο άξιος διαδοχός του Άγιος Γέροντας Κύπλος, ο Θεός περπατάει στη γη για τον Αγίον. Πράγματι μας λέγει, έτσι είναι, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Εσείς τα ομολογείτε αυτά. Και εμείς θα ξαναλέμε σε εσάς για να προσθέτει η αγάπη του Θεού πίστη σε όλους μας και να βαδίζουμε όπως η αγάπη του Θεού θέλει. Ευχόμεθα σε όλους που κάνουν τόσο κόπο να δείτε μέχρι εδώ και να δείτε και αυτό το τοπίο, τον τόπο του κρανίου, που ο φθόνος του διαβόλου, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, το προξένησε, αλλά δεν ξέρω. Και η έλλειψη ανθρώπινης παρουσίας και βοήθειας άφησε να εξελιχθεί, αλλά όμως η θαυματουργή χάρη του Θεού με τις πρεσβείες των Αγίων εδώ, που είναι νοικοκύριδες αυτής της Αγίας Μονής, του Αγίου Δαβίδ, του Αγίου Ιακώβου, του Αγίου Γέροντος Κύπρου και όλων των Αγίων Πατέρων που εγκαταβίωσαν εδώ, έσωσαν το μοναστήρι και έσωσαν και όλα σχεδόν τα σπίτια των ανθρώπων που έφτασε η φωτιά μέχρι την πόρτα τους. Για όλους εσάς λοιπόν που κάνατε τον κόπο και για όσους παρακολουθούν μέσα από το διαδίκτυο, πράγμα που γίνεται με την ευλογία του Αγίου Ποιμενάρχου μας, του στοργικού πατέρα μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδου, Συστιαίας και Βορείων Σποράδων, που πάντα είναι δίπλα μας και με την ευχή του μας σκεπάζει όλους εμάς, αλλά και όλους εσάς που προσδέχετε στην Αγία Μονή, η χάρη των Αγίων να είναι κοντά σας, στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, στα χωριά μας, στις πόλεις μας, στην Ελλάδα μας ολόκληρη, στον κόσμο ολόκληρο. Διευκόλυν.